να ευχηθούμε καλό μήνα σήμερα και καλή αρχή, δημιουργική, γεμάτη πολιτισμό. Μας έχει λείψει άλλωστε όλη αυτή την περίοδο που έχει περάσει της καραντίνας, που μείναμε κλεισμένοι και άπραγοι πολιτιστικά. Ξεκινάμε με μία παράσταση της ομάδας εδώ του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου και σαν πειραματική θέλω να πω ότι είμαστε περήφανοι που είχαμε αυτά τα παιδιά, τον Κωνσταντίνο και την παρέα του, χρόνια πολλά στην θεατρική ομάδα και που τώρα τους καμαρώνουμε σαν δημιουργούς σε καινούργια βήματα πολιτιστικά, σε καινούργιες δημιουργίες και βέβαια είναι τιμή για μας που παρουσιάζουμε και η παράσταση αυτή είναι υπό την αιγίδα της πειραματικής σκηνής, ο Καραγκιόζης στο Βυθό, θα παρουσιαστεί την Τρίτη σε 9 η ώρα στο κάστρο Καλαμάτας. Αλλά το λόγο έχει ο δημιουργός βέβαια και εμείς καθόμαστε στην άκρη. Είμαι ο Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος και μαζί με την ομάδα μου έχουμε φτιάξει για το φετινό καλοκαίρι μία καινούργια, ένα έργο πρωτότυπο, ο Καραγκιόζης στο Βυθό. Πρόκειται για ένα έργο οικολογικού περιεχομένου, το οποίο αναδεικνύει την ανάγκη για την προστασία των θαλασσών και του υδάτινου περιβάλλοντος. Στην παράσταση αυτή συμμετέχουν φιγούρες και ηθοποιοί. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε και αυτό το έργο να πάει στο κάστρο. Στο κάστρο πηγαίνει νομίζω για πρώτη φορά Καραγκιόζης ή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει πάει πάλι παράσταση Καραγκιόζη αμυγός. Έτσι λοιπόν, στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν φιγούρες σε δύο φορητές σκηνές και αλληλεπιδρούν σε κάποια σημεία του έργου και ηθοποιοί, ο Ρήπος και η Μόλυνση. Είναι ο Παναγιώτης ο Τσίμπορης σαν Ρήπος και η Γεωργία Δημητρακόπουλου σαν Μόλυνση. Τώρα, λίγα λόγια για το έργο. Ο Μπερμπαγιώδος χάνεται, αγνοείται και έχει πάει για ψαροτούφικο. Περνάνε τρεις ημέρες και δεν έχει βγει ποτέ πάλι στη στεριά. Έτσι λοιπόν ο Καραγκιόζης και η παρέα του αποφασίζουν να πάνε στο Βυθό και να ψάξουν να τον βρούνε. Πάνω σε αυτό το κωμικό σημείο του έργου εκτελήσονται διάφορα γεγονότα και πάνω απ' όλα, χωρίς να σηκώσει το χέρι ο Καραγκιόζης και να γίνει δάσκαλος, περνάει το μήνυμα της οικολογικής συνείδησης. Γιατί να πετάξουμε τη ρόδα στο Βυθό, γιατί να πετάξουμε το γυάλινο μπουκαλάκι στο νερό. Να πούμε ότι και τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Γι' αυτό θα μας μιλήσει μετά η Μαρίζα κιόλας. Είσοδος είναι με ελεύθερη συνεισφορά, δεν έχουμε εισιτήριο. Και να πούμε ότι η παράστασή μας είναι αφιερωμένη στα 15 χρόνια των κέντρων στήριξης των παιδικών φοριών στο Καλαμάτας. Μια κίνηση που εμάς μας τιμά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παιδικά χωριά ΣΟΣ που έχει συμβεί αυτό. Περιμένουμε λοιπόν όλο τον κόσμο 3η 6 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας για μια βραδιά, μια μισή ώρα διασκέδασης. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ καλά. Αυτά από μένα. Το λόγο έχει η κυρία Καντελοπούλου. Εκπροσωπώντας την ομάδα στήριξης των παιδικών χωριών στην Καλαμάτα, νιώθω ιδιαίτερη ευχαρίστηση σήμερα γιατί βρίσκομαι κοντά σε αγαπημένους φίλους και υποστηρικτές του έργου των παιδικών χωριών ΣΟΣ, τη Λέτα και τον Κωνσταντίνο. Αυτή η όμορφη συνεργασία μεταξύ της πειραματικής σκηνής Καλαμάτας και του Θεάτρου Σκηνών Δημητρακόπουλου είναι η πρώτη εκδήλωση αφιέρωμα που στα δύο κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας που λειτουργούν πολλά χρόνια, περίπου 15, στην πόλη μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό την παρουσία και την μεγάλη προσφορά των παιδικών χωριών στην πόλη μας. Μέσα από αυτά τα δύο κέντρα στήριξης που έχουν δημιουργηθεί με τα πολλά προγράμματα για την ευάλωτη οικογένεια και το παιδί έχουν πρωταρχικό στόχο και πολύ σπουδαίο την ενίσχυση της βιολογικής οικογένειας. Αυτό σημαίνει ότι όταν ενισχύεται η βιολογική οικογένεια δεν υπάρχει καμία ανάγκη το παιδί να απομακρυνθεί από αυτή σε κανένα ίδρυμα, αλλά μπορεί με στήριξη να παραμείνει κοντά της και να μεγαλώσει στο περιβάλλον του με σεβασμό και ασφάλεια. Αυτό εξάλλου είναι και το κυρίαρχο δικαίωμα του παιδιού, να μεγαλώνει σε μια οικογένεια με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια, και αυτό το δικαίωμα χρόνια τώρα προασπίζεται από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μας και σε όλους όσους θα πάρουν μέρος σε αυτή την όμορφη παράσταση. Είπε και η κυρία Πετρουλάκη, εμείς καμαρώνουμε τον Κωνσταντίνο και την ομάδα του. Είναι παιδιά όλα που τα έχουμε ζήσει από πολύ μικρά.
Εγώ πρώτη φορά που είδα την παράσταση ήταν Τετάρτη Δημοτικού ο Κωνσταντίνος, παράσταση Καραγκιόζ δηλαδή. Αυτή τη στιγμή πάνω στην πρωτότυπη ιδέα του Κωνσταντίνου έχουμε συνεργαστεί και έχουμε φτιάξει δύο κουστούμια τα οποία είναι όλα, δεν έχει τίποτα αγορασμένο, είναι όλα από σκουπίδια. Ακόμα και τα δίχτυα τα έχουμε βρει από τη θάλασσα που ήταν πεταμένα και έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία μπέρτα στον Ρήπο. Είναι όλα πορτοτύπα, είναι όλα βασισμένα στο μεράκι και στη δουλειά του Κωνσταντίνου, ο οποίος τα υλοποίησε. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα ευχαριστεί εμάς σίγουρα, αλλά και θα ικανοποιήσει και το κοινό και όλοι θα ευχαριστηθούμε την Τρίτη στις 6 Ιουλίου. Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης ο Τσίμπουρης. Στην παράσταση υποδεικνύουμε τον ρόλο του Ρήπου, που μαζί με την αδερφή του φυλακίζει τους ανθρώπους που βουτάνε στο βυθό. Στη συγκεκριμένη παράσταση φυλακίζουμε τον Μπαρμπαγιώργο, ο οποίος είναι θείος του Καραγκιόζη και ο Καραγκιόζης με την παρέα του προσπαθεί να ελευθερώσει τον θείο του. Εμείς είμαστε ηθοποιοί που αλληλεπιδρούμε με τις φιγούρες και λειτουργούμε σαν γέφυρα μεταξύ ανθρώπων και φιγούρες. Τώρα τους συντελεστές να πούμε ότι στην ιδέα και στη σκηνική προσαρμογή είμαι εγώ, στο ρόλο του Ρήπου είναι ο Παναγιώτης του Τσίμπουρης, στο ρόλο της μόλυνσης είναι η Γεωργία Δημητρακοπούλου, στην οργάνωση την συνολική είναι η κυρία Λέτα Πετρουλάκη, στα κουστούμια μας βοήθησε πάρα πολύ σημαντικά η κυρία Μαρίζα Νταϊφά, φωτογραφίες έχει κάνει ο Νίκος Τζαβάρας, στην τεχνική υποστήριξη είναι ένας φίλος μου, ο Νίκος Βαμβακάς, και στον ήχο και το φως είναι ο κύριος Χρήστος Σικάς. Να ευχαριστήσουμε και πάλι πέρα από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ τη Πειραματική που για τρίτη χρονιά φέτος μας στηρίζει. Ανελειπώς, ό,τι και αν χρειαστούμε είναι εδώ και είναι ένα πολύ ωραίο στήριγμα για μια αεραστεχνική ομάδα σαν εμάς. Αυτά από εμάς, σας καλούμε όλοι στο κάστρο 3η 6 Ιουλίου.